Welcome guys σε ένα ιδιαίτερο επεισόδιο του Tipas Up εδώ στο Fanas Up. Είμαι ο Φάνης και σήμερα θα δούμε μικρά κανάλια μέχρι 15.000 συνδρομητές στο ελληνικό YouTube που αξίζουν την εγγραφή μας. Σκοπός του βίντεο είναι φυσικά να βοηθήσουμε αυτά τα κανάλια στην ανάπτυξή τους, αλλά κυρίως μέσω του σχολιασμού αυτών να βοηθήσουμε και άλλους creators και να δώσω και μια άλλη οπτική στον θεατή. Θα ξεκινήσω με ένα κανάλι από τα αγαπημένα μου που τους είχα ανακαλύψει προσωπικά από τα πρώτα τους βήματα το 2015, τους Gorilla Entertainment. Ζούμε σε μια χώρα. Μια ομάδα από 4 γκαβλιάριδες, τον Αλέξανδρο, τον Γιώργο, τον Γιάννη και τον συνονόματο τον Φάνη. Να είναι γεμάτο όμορφες στιγμές. Γι' αυτό κάναμε. Ασχολούνται κυρίως με extreme sports, με βιντεάκια που κάνουν ταξίδια, βλογκάροντάς τα. Όταν τους πρωτοείδα, δεν ήμουν σίγουρος ότι ήταν ελληνικό κανάλι. Γιατί βλέπετε ότι οι τίτλοι είναι στα αγγλικά, έχουμε μικρά βιντεάκια, απρόσωπα, χωρίς να υπάρχει κάποιο storytelling, ένα voice-over, να επεξηγεί κτλ. Παρ' όλα αυτά, τα βιντεάκια ήταν πολύ ωραία τραβηγμένα, με διαφορετικές γωνίες λήψης, σωστή μουσική, πολύ ωραίο edit. Αυτό όμως πιστεύω ήταν και το μεγαλύτερό τους λάθος. Τα παιδιά λογικά θέλανε να απευθυνθούν, να επεκταθούν σε παγκόσμιο κοινό. Πράγμα όμως που είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις τη σήμερον ημέρα και να ανταγωνιστείς μεγάλα κανάλια του εξωτερικού που έχουν περισσότερους πόρους. Είναι δύσκολο. Ανατρέχοντας σε πιο πρόσφατα βίντεο, βλέπουμε πως συνειδητοποιούν αυτά τα λάθη, νομίζω, και αρχίζουμε να βλέπουμε τίτλους στα ελληνικά. Τα βίντεο τους αρχίζουν και παίρνουν προσωπικό χαρακτήρα. Βλέπουμε χαβαλέ που έχουν μεταξύ τους στα διάφορα vlog που κάνουν με το Βανάκι. Πραγματικά είναι απίστευτα τα βίντεο, μαγευτικά, σε ταξιδεύουν. Πρέπει να πάτε να τα τσεκάρετε. Ξέρετε, το κοινό χρειάζεται τον χρόνο του για να μπορέσει να δεθεί μαζί σου. Να αρχίσει να καταλαβαίνει το χιούμορ σου και σιγά σιγά γίνεται αυτή η σχέση, η χημεία μεταξύ του YouTuber και του κοινού. Γιατί δεν έχει συνδρομητές στο κανάλι, δεν ξέρω. Πιστεύω όμως ότι το μεγαλύτερο τους λάθος, το οποίο κάνω και εγώ και πολλοί άλλοι YouTubers, creators, είναι ότι δεν έχουν συστηματικότητα, δεν έχουν συνέπεια στα upload τους. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο περισσότερο συνεπείς στο upload σου, τόσο περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης έχεις στο κανάλι σου. Αν πραγματικά κάνεις καλή δουλειά και ορίσεις εσύ τη συχνότητα των βίντεό σου, το κοινό θα το μάθει αυτό και θα συνδέσει αυτή τη στιγμή με το κανάλι σου, με τα βίντεό σου. Πάρε για παράδειγμα επιτυχημένα κανάλια όπως είναι Unboxholics, όπως είναι Vibrator. Ξέρεις ότι κάθε Κυριακή θα δεις βίντεο. Φυσικά είναι και από τα πιο δύσκολα κομμάτια αυτό του να κάνεις YouTube, που πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει και άγχος, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να βγάλεις ένα τέτοιο είδους βίντεο όπως των παιδιών απαιτεί πάρα πολύ δουλειά, δεν είναι έτσι απλά παίρνω την κάμερα, τραβάω και τα ανεβάζω. Χρειάζεται πολλές ώρες λήψεων, πολλή ώρα μοντάζ. Πράγμα που αν δεν το έχεις κάνει δεν μπορείς να το αντιληφθείς. Σίγουρα σε αυτή την ηλικία που είναι τα παιδιά, ο καθένας μπορεί να έχει τη δουλειά του, διάφορες υποχρεώσεις που να εμποδίζουν αυτή την συνέπεια των βίντεο. Παρ' όλα αυτά είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να αναφέρουμε. Έδωσα έμφαση στα λάθη γιατί τα βιντεάκια τους είναι υπερπαραγωγές, βλέπετε, και σίγουρα αξίζουν πολύ παραπάνω σε νούμερα.
Θα ήθελα να τους δω και σε πιο χαλαρά βιντεάκια. Κουραστεί και ταυτόχρονα γεμίσει με όρεξη και νέες ιδέες για το ναι, χειμώνα. Ναι, στο τεχνικό για κομμάτι, χειμώνα, πιστέψε με, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Ίσως λίγο παραπάνω color grading θα ήθελα, έτσι να δώσουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα στο κανάλι τους. Έχουμε μιλήσει μερικά από τα παιδιά, νομίζω ότι μπορεί να δούμε και βιντεάκι συνεργασίας Fanasub Gorillaz. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Μπράβο στα παιδιά, καλή συνέχεια τους εύχομαι. Θα συνεχίσω με ένα παρόμοιο σε περιεχόμενο κανάλι, έτσι με Extreme Sports. Έχω αδυναμία στα Extreme Sports, τι να κάνω. Το The Thing About Greece. Και εδώ βλέπουμε παρόμοιο χαρακτήρα, βλέπουμε πλανάρες. Σίγουρα ξέρουν τι κάνουν. Ανεβάζουν και στο Netflix, από ό,τι κατάλαβα. Με έχουν μπερδέψει λίγο, δεν ξέρω αν πρόκειται για μια ομάδα συγκεκριμένη που ανεβάζει τα βίντεο ή αν πρόκειται για παραγωγές στις οποίες τις παίρνουν και τις ανεβάζει αυτό το κανάλι. Κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, γιατί διάφορα είναι στα ελληνικά, άλλα στα αγγλικά, είναι πολύ καλή προσπάθεια και αναδεικνύει έτσι άλλες πτυχές και ομορφιές της Ελλάδος που προάγουν εναλλακτικό τουρισμό και είναι, πρέπει να στηρίζονται κάτι τέτοιες προσπάθειες. Thumbs up. Συνεχίζω με ένα ακόμα κανάλι με θέματα ταξίδια. Έχει λίγο πάνω από 15.000 συνδρομητές, 15.200 κάτι. Ναι. Το treatment με τον Μάνο τον ταξιδιάρη, που βγάζει στα βίντεο του μία ζεστασιά, έτσι, η χρειά της φωνής του μου αρέσει πολύ, συνδυάζοντας με έναν επαγγελματισμό, θα έλεγα. Φέρνει λίγο σε μπλέτσα, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά δίνει το δικό του χαρακτήρα. Μας ταξιδεύει σε διάφορα μέρη δίνοντας συμβουλές, αναφορά στην ιστορία των τόπων κτλ. Δεν έχω να κάνω κάποια αρνητική παρατήρηση στο κανάλι αυτό. Σίγουρα η δουλειά που ρίχνει αξίζει περισσότερα νούμερα. Μου αρέσει και όπως είναι ο χαρακτήρας του. Από εδώ θα συνεχίσω. Του εύχομαι καλή συνέχεια και να συνεχίσει να μας ταξιδεύει. Λιγότερο από 26 χιλιόμετρα από την Αγία Άννα. Θα πάω τώρα σε ένα διαφορετικό τύπο κανάλι. Σε ένα πιτσιρικά να πούμε. Τον Άγγελο. Σε ένα μικρότερο. Τον Anxious. Anxious λέγεται το κανάλι του. Είναι λίγο μπερδεμένος ο Anxious. Τον πέτυχα έτσι τυχαία κι εγώ. Είχε σταματήσει για λίγο καιρό. Έχω παρακολουθήσει μερικά βιντεάκια του και πιστεύω ότι έχει προοπτικές. Φαίνεται ότι γουστάρει τα βίντεο και ότι δεν φοβάται να δοκιμάσει καινούρια πράγματα. Σημαντικό. Εντάξει, μπορεί να μην του βγαίνουν μερικά έτσι όπως πρέπει να βγουν, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ πέρα το καινούριο του βιντεάκι, μερικά πλάνα που έκανε. Πάει καιρός. Έχουν συμβεί πολλά. Έπεσε τον ντρόν μου. Χάλασαν δύο μάξον. Πολύ καλό. Πιστεύω ότι στο μέλλον, αν δεν κουραστεί και το συνεχίσει, θα δούμε ωραία πράγματα από τον Άγγελο. Μπράβο Άγγελε, keep going. Θα κλείσω εδώ πέρα σύντομα το βίντεο με ένα ακόμα κανάλι του Svatum Production. Δεν ήμουν σίγουρος αν θα τους αναφέρω για το λόγο ότι έχουν πάρα πολύ καιρό να ανεβάσουν. Έχουμε να κάνουμε όμως με ίσως το πιο
Το λέω και το εννοώ αυτό, το πιο υπερπαραγωγή από όλα τα κανάλια στο ελληνικό YouTube. Είναι πολλά άτομα, μια ομάδα ηθοποιών, ερασιτέχνες λογικά. Είναι και εδώ πέρα στα μέρη μου, συγγνώμη, στην Κατερίνη. Ο Παντελής που είναι το κεφάλι νομίζω του καναλιού, ο πυρήνας, η καρδιά, είναι τρελό κρεϊτοράκι και δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά θα το ήθελα γιατί είναι αρκετά ψαγμένος και τα βίντεο τους είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω αν έχουν μεταφερθεί σε κάποιο μεγαλύτερο project ή έχουν σταματήσει γενικά, πάντως αξίζει μια βόλτα στο κανάλι τους. Γιατί τα βίντεο είναι άλλης κατηγορίας. Με το που μπείτε θα το καταλάβετε. Αυτό ήταν φίλες και φίλοι το βίντεο για σήμερα. Σύντομο, λιτό. Θα υπάρχουν link από όλα τα κανάλια που έκανα αναφορά κάτω στην περιγραφή. Ελπίζω μερικά πράγματα που είπα να έβγαλαν κάποιο συμπέρασμα, κάποια γενικότερη βοήθεια. Μπείτε να τσεκάρετε τα κανάλια, να πάρετε ιδέες. Παίρνουμε ιδέες, δεν τις αντιγράφουμε. Τις μετατρέπουμε στον δικό μας χαρακτήρα, να το πω έτσι. Θα το ξανακάνουμε, μας αρέσει αυτόν τον τύπο σχολιασμού. Ίσως με gaming βιντεάκια, με gaming κανάλια, με μεγαλύτερα κανάλια ίσως. Αφήστε ένα comment με το κανάλι που πιστεύετε ότι έπρεπε να συμπεριλάβω. Ή πώς σας φάνηκε το βίντεο. Μου αρέσει να διαβάζω τα comments σας. Φιλάκια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.